Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εξαιρετικά βέβαιο χαρακτηρίζουν πηγές των θεσμών το να προλάβει η Ελλάδα να ολοκληρώσει τα 88 προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης έως το Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Έως τώρα υλοποιημένα είναι τα 3 από τα 88 μέτρα ορόσημα και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές κοντά σε φάση υλοποίησης βρίσκονται περίπου 20. Πλέον η ελληνική κυβέρνηση περιμένει την επιστροφή των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα την επόμενη Τετάρτη προκειμένου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση επί του προσχεδίου του κειμένου της τεχνικής συμφωνίας. Όλα όμως τα δεδομένα έως τώρα δείχνουν πως οι συζητήσεις θα είναι αργές καθώς στις 160 μέρες που πέρασαν από την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης η προπαρασκευαστική εργασία από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου φαίνεται να ήταν ανεπαρκής. Ανωδικά κινούνται σήμερα Τετάρτη τα συμβόλαια του πετρελαίου στα Διεθνή Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων στον απόϊχο της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από την Διεθνή Συμφωνία για τα Πυρηνικά του Ιράν. Η απόφαση αυτή του Αμερικανού Προέδρου αυξάνει την ανησυχία για την πορεία της αγοράς πετρελαίου. Ειδικότερα σήμερα τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου παράδοση Ιουνίου καταγράφουν άνοδο 2,4% στα επίπεδα των 70,60 δολαρίων το βαρέλι, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα σε διάστημα 3,5 ετών. Αντίστοιχα και τα συμβόλαια πετρελαίου τύπου Brent καταγράφουν άνοδο 2%. Η απόφαση του Τραμπ θα επηρεάσει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, γεγονός που θα αυξήσει την αβεβαιότητα στην αγορά του μαύρου χρυσού, σχολιάζουν οι ειδικοί αναλυτές, ενώ προβλέπουν πως η σκιά αυτών των εξελίξεων η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμα και τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να αποχωρήσει από την θέση του Προέδρου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο Γιώργος Μιχελής, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του insider.gr. Την θέση του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου στον Ιούνιο του 2020, που ολοκληρώνεται και το έργο του Ταμείου, αναλαμβάνει σύμφωνα με πληροφορίες ο Ανδρέας Βερίκιος, πρώην ανώτατο στέλεχος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με 40 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, η επιλογή Έλληνα για την θέση ήταν επιταγή της κυβέρνησης, δεδομένου ότι η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας βρίσκεται ουσιαστικά στα χέρια ξένων, αφού 2 από τα 3 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ξένα στελέχη, όπως και τα 3 από τα 6 μέλη του Γενικού Συμβουλίου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμόνα και με τις 820,32 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,23% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.